Γεια σας φίλε μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο έκτακτο. Τώρα είμαι στην πόλη, αλλά δεν μπορούσα να περιμένω. Λοιπόν, όπως είδατε από τον τίτλο, έπεσα θύμα κλοπής. Τώρα μην ανησυχείτε, δεν έχει να κάνει με ζώο εννοείται. Όλα τα ζώα είναι στο σπίτι τους, στο κλουβί τους, στο χωράφι τους. Τέλος πάντων, ανάλογα τη θέση που ανήκουν. Όμως τι μου κλέψανε, λεφτά, αντικείμενο, όχι εννοείται. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αλλά και να γινόταν, λογικά δεν θα το έλεγα στο κανάλι, γιατί στο κανάλι δεν μιλάω για πράγματα εκτός ζώων ή του καναλιού. Οπότε, ζώο δεν μου κλέψανε, τι μένει, κάτι με το κανάλι. Μου κλέψαν το κανάλι, όχι, δεν μου το χακάραν ή κάτι τέτοιο. Όμως, μου κλέψαν ένα βίντεο. Συγκεκριμένα ένα βίντεο που είχαμε σύνδεσμο, που δεν το είχα ούτε ιδιωτικό δηλαδή, ούτε δημόσιο. Στο limbo ήταν, στο φάσμα, μεταξύ των δύο. Όμως από το βίντεο το είχα σε λίστα βάλει. Και σε λίστα, άμα βάλεις βίντεο με σύνδεσμο, φαίνεται και ας μην το έχεις δημοσιεύσει. Και κάποιο άτομο, υποχθόνια μαϊμού, το πήρε αυτό. Και το δημοσίευσε σε ένα ψεύτικο προφίλ και λογικά το έκανε για να μου σπάσει τα νεύρα επειδή αυτό το βίντεο μέσα περιείχε κάποια spoiler και κάποια για το μέλλον πράγματα. Βέβαια αυτό το βίντεο δεν είναι καν δεδομένο ότι θα δημοσιευτεί, οπότε δεν πρόκειται να πω τι είναι, γιατί δεν ξέρουμε καν αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Είναι υποθετικό πιο πολύ και προληπτικό, απλώς εγώ έκανα ένα βίντεο σε περίπτωση που συμβεί κάτι, το οποίο αν συμβεί θα το μάθετε με τη σειρά του να γίνει. Λοιπόν, πριν μερικούς μήνες είχα κάνει και ένα βίντεο που έκανα αναφορά σε κάποια κακόβουλα προφίλ παιδιών, μια συμμορία παιδιών που είναι φανατικοί εναντίον μου επειδή ζηλεύουνε, γιατί πολύ απλά δεν είναι αυτό που είμαι και γιατί πολύ απλά δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που είμαι και το ξέρουν κατά βάθος. Λοιπόν, όπως είχα πει σε αυτό το βίντεο, αυτή η σπήρα παιδιών μπορεί να είναι και κάποιος τρίτος, γιατί υποψιάζομαι και τρίτα άτομα τώρα. Τέλος πάντων, κάποιο άτομο, είτε από αυτή τη σπήρα παιδιών, είτε κάποιος τρίτος, πήρε αυτό το βίντεο και το δημοσίευσε. Και κάτω εγώ εννοείται διάβασα τους διαλόγους, τα σχόλια, γιατί αυτό το άτομο μου έστειλε μήνυμα στο YouTube σχόλιο, μου λέει δες το βίντεο μου και εγώ πατάω και βλέπω. Καταρχήν όταν είδα το σχόλιο λέω, όπα αυτόν δεν τον έχω μπλοκάρει. Ήταν ένα προφίλ με όνομα Αναστάσεις Farm, που υπάρχει και ένα αληθινό κανάλι, καναλοειδές, υποκατηγορία τέλος πάντων καναλάκι, που μου έχει ξανακάνει ζημιά παλιά. Είχε ανεβάσει ένα βίντεο τέλος πάντων με μια παράξενη φωνή, με μοντάζ, παραποιημένη, και υποτίθεται ήμουν εγώ και μέσα έλεγα κάτι παράξενο, δεν θυμάμαι καθόλου γεωλεκτικά, ήταν μια αηδία. Βέβαια, εκεί δεν κατηγόρησα επί τόπου αυτό το άτομο, γιατί αυτό το άτομο, όπως είπα, είχε κάνει βίντεο στο κανάλι του για μένα παλιά. Το βίντεο βέβαια έχει σβηστεί, εννοείται, γιατί δέχτηκε αυστηρές παρατηρήσεις, όπως και έπρεπε. Τέλος πάντων, εγώ δεν κατηγόρησα αυτό το παιδάκι όμως. Γιατί όπως είπα, είχε κάνει βίντεο στο κανάλι του παλιά και εγώ σκέφτηκα στάσω. Γιατί να κάνει νέο προφίλ και να μην το κάνει στο κανάλι του. Εκεί σκέφτηκα άλλα άτομα που ίσως δεν είναι από αυτή τη σπήρα. Συγκεκριμένα ένα άτομο, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα επεκτάθω σε λεπτομέρειες χωρίς στοιχεία. Σε αντίθεση με αυτά τα παιδάκια που κάνουν ό,τι τους κατέβει χωρίς στοιχεία. Λοιπόν, όπως και να έχει, όποιος και αν είναι ο κάτοχος του προφίλ, ή μάλλον ήτανε, διότι αυτό το προφίλ και αυτό το βίντεο δημιουργήθηκαν εχθές. Συγκεκριμένα, βασικά το προφίλ είχε δημιουργηθεί μια μέρα πριν και το βίντεο ανέβηκε εχθές που μου ήρθε το μήνυμα μέσα από το σχόλιο. Σήμερα εννοείται ακολούθησα ό,τι νομική διαδικασία υπήρχε και το βίντεο μαζί με το προφίλ εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πλέον εννοείται. Για να τα πούμε και αυτά από την αρχή, να είσαστε ίσχυοι ότι δεν υπάρχει πλέον κάποιο τέτοιο κακόβουλο προφίλ. Αλλά μετά θα μιλήσουμε και για το τέλος αυτών των προφίλ. Λοιπόν, όπως έλεγα, είχα μπει στο βίντεο αυτό, έμπαινα σχεδόν όλη τη μέρα, εκεί είχα το νου μου, να δω τους διαλόγους, τι γίνεται, με υποστηρίζουν, δεν με υποστηρίζουν. Εντάξει, εννοείται με υποστηρίζαν όλοι, γιατί okay, το βίντεο αυτό δεν είχε κάποιο νόημα, δεν ήταν κάτι, ήταν απλώς κυριολεκτικά ένα βίντεο μου από την αρχή μέχρι το τέλος του κλεμμένο. Δεν υποστηρίζεις κάτι σε αυτό, έναν κλέφτη. Τέλος πάντων, και μέσα αυτό το άτομο βρισκόταν σε ένα παραλήρημα σε κάποια φάση. Λέει, εγώ τον νίκησα τον Περιστερά, θα με παρακαλάει γονατιστός να σβήσω τα βίντεο, θα με παρακαλάει γονατιστός το ένα το άλλο, νίκησα, τι νίκησε, τι τον παρακάλεσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, είναι ότι δεν τον παρακάλεσα, όταν το είδα απλώς είπα ok, ένα προβληματικό καθυστερημένο άτομο είναι, θα το τακτοποιήσω. Απλώς ήμουν στο χωριό και όχι εσύ στην πόλη, που στην πόλη έχω τέλος πάντων τα μέσα μου και τα κονέ μου και μπορώ να κάνω τι μπορώ να κάνω. Και εντάξει, δυστυχώς το βίντεο έμεινε πάνω κάτω 24 ώρες σε δημοσιότητα. Βέβαια, πιο πολλές προβολές ήταν κλικ από μένα και άλλους που
πατάγανε συνεχώς για να δούνε τους διαλόγους, γιατί όπως έχω πει δεν δουλεύω μόνος μου. Υπάρχουν άτομα γύρω που δουλεύουν για μένα και κατασκοπεύουν τα πάντα. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο είχε μέσα αυτούς τους χαζούς διαλόγους αυτού του παιδιού. Όταν του έγραφα κάτι, απαντούσε με ηλίθιες επιφωνήσεις και φωνήεντα, έγραφε «α», «ο», «μπε», έγραφε «λες και είναι κατσίκι», ασυνάρτητα γράμματα έγραφε «έχω δει σε άλλους», το έπαιζε έξυπνος, λέει «εγώ δεν θα ασχοληθώ με τα σχόλιά σας, άλλο μου σπάσατε τα νεύρα», απαράτα μας έλεγε. Μιλάμε για ένα άτομο μηδαμινού επίπεδου ή ήθελε να φανεί σαν μηδαμινού επίπεδου. Ένα άτομο το οποίο χρησιμοποίησε και το όνομα προφίλ ενός άλλου ατόμου, αν δεν ήταν το ίδιο άτομο. Οπότε ένας άνθρωπος που ήθελε κυριολεκτικά να σκορπίσει το χάος. Εμένα η μεγαλύτερη απορία μου είναι αυτό που έλεγε. Εγώ τον νίκησα τον Περιστέρα, λέει τον κέρδισα. Τι κέρδισε? Δεν καταλαβαίνω, τι κέρδισε? Έλεγε ότι τώρα ο Περιστέρας θα έχει πάθει πανικό, θα χτυπιέται, που του κλέψαν το βίντεο, θα είναι σε αμόκ. Εννοείται δεν ήμουν σε αμόκ, ήξερα πώς θα χειριστώ την κατάσταση. Και απλώς έμπαινα τακτικά στο βίντεο μόνο και μόνο για να γελάσω με τα ηλίθια και προβληματικά σχόλια αυτού του ατόμου. Που απλώς νόμιζε ότι νίκησε. Ποτέ δεν μάθαμε ότι την νίκησε. Λογικά γι' αυτόν η νίκη του θα ήταν αυτό. Η αίσθηση ότι και καλά ο Περιστεράς τώρα έχει χάσει τα πάντα. Είναι σε αμόκ, είναι σε απόγνωση. Α, τι έγινε. Όχι, ούτε σε απόγνωσή μου, ούτε τίποτα. Έχω τις άκρες μου, έχω τα μέσα μου, μπορώ να τακτοποιήσω οποιονδήποτε θέλω, όποτε θέλω, άμα μου κάνεις μια. Λοιπόν, γιατί να έγινε όμως αυτό το πράγμα, θα μου πει κανείς, γιατί να σου κλέψω ένα βίντεο. Λοιπόν, μέσα στα σχόλια αυτά υπήρχαν διάφορα υπονοούμενα και προτάσεις. Έλεγε ο Περιστεράς, είναι μεγάλη ιστορία, άμα τον ψάξεις θα δεις, και άμα και άμα. Τέλος πάντων, να το πω συνοπτικά, με λίγα λόγια όλο αυτό γινόταν πάλι για τα υποτιθέμενα ψεύτικα προφίλ που κατέχω. Στο βίντεο που είχα κάνει για εκείνη τη συμμορία παιδιών, είχα πει πως αυτά τα παιδιά υποστηρίζουν ότι είμαι κάτοχος πολλών ψεύτικων προφίλ που τα χρησιμοποιώ για να βρίσω άτομα και να κακολογήσω και να μειώσω. Εννοείται όλα αυτά τα προφίλ είναι ψεύτικα, δικά τους, ναι υπάρχουν μερικά από αυτά. Είναι αληθινά, αλλά όχι δικά μου, εννοείται είναι ψεύτικα, στημένα από αυτά τα παιδιά που μέσα σε αυτά τα προφίλ καμιά φορά έχουν κάνει αυτά τα παράξενα βίντεο, τα αλλοπρόσαλα που είπα πριν. Με παράξενη φωνή που υποτίθεται είναι η δικιά μου και που βρίζω διάφορα και διάφορους. Μιλάμε για τρελή φαντασία αυτών των παιδιών, κάκιστη φαντασία και αισχρή κιόλας. Και συγκοφαντική εννοείται. Μπορώ δηλαδή με αυτό νομικά να τους κάνω ό,τι θέλω. Εντάξει, εννοείται πως κάποια από αυτά τα άτομα έχω παρατηρήσει σιγά σιγά ψιλοσοβαρεύουν και δεν ασχολούνται μαζί μου. Δεν ξέρω βέβαια ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτή την ηλίθια απόπειρα. Τέλος πάντων, όμως τώρα υπάρχει μια νέα μόδα με αυτά τα ψεύτικα προφίλ. Λέει ότι ο Περιστεράς κλέβει βίντεο άλλων καναλιών και τα ανεβάζει σε ένα προφίλ. Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιο είναι αυτό το προφίλ που ανεβάζει κλεμμένα βίντεο. Δεν με νοιάζει άμα υπάρχει τέτοιο προφίλ, εννοείται. Δεν είναι δικά μου από τα βίντεο που κλέβει. Αν κλέβει βίντεο από αυτά τα μικρά καναλάκια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μπορεί να είναι κάποιος φανατικός δικός μου φαν και να κάνει όλο αυτό το πράγμα, προκειμένου να του σπάσει τα νεύρα. Όμως εννοείται πως εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Δεν ξέρω πως άμα υπάρχει όντως αυτό το προφίλ που και καλά κλέβει βίντεο άλλων. Και ούτε με νοιάζει άμα υπάρχει. Θα με νοιάξει μόνο άμα κλέψει δικό μου βίντεο. Όσο δεν κλέβει δικά μου βίντεο όμως, εννοείται δεν με ενδιαφέρει άμα υπάρχει ή όχι. Για μένα είναι ένα ακόμα μύθος. Γιατί δεν μας έφτανε, βλέπετε, ο μύθος ο αρχικός ότι ο Περιστεράς έχει πολλά προφίλ που βρίζει κόσμο, τώρα έχει και προφίλ που κλέβει βίντεο. Ναι, σε λίγο θα μου πούνε ότι είμαι και ο YouTube-ικός Al Capone. Η μαφία που κλέβει και κάνει. Ναι, μόνο που η ιντερνετική μαφία, άμα θες να είσαι, δεν κλέβεις βίντεο από νήπια. Κάνεις πολύ πιο σοβαρά και στοχευμένα πράγματα. Τέλος πάντων, τι να πεις. Μιλάμε για προβληματικά άτομα. Και λέω προβληματικά γιατί είναι πληθυντικός, γιατί σε ένα σχόλιο του είπε κάτι σε πληθυντικό. Τον νικήσαμε, είπε. Τον παρακολουθούμε, είπε. Είπε πληθυντικό, οπότε ναι, μπορεί να είναι και πληθυντικός στα αλήθεια. Να είναι πάλι πίσω από αυτό η σπήρα των παιδιών ή να το έκανε για παραπλάνηση, όπως είπα. Γιατί αυτό το άτομο κινήθηκε πιο ύπουλα. Χρησιμοποίησε το όνομα ενός άλλου προφίλ και έκανε ό,τι έκανε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω άμα είναι ένα άτομο τρίτος ή άμα είναι κάποιο από τη σπήρα των παιδιών. Γιατί εγώ, όπως είπα, δεν κατηγορώ κάποιον χωρίς αποδείξεις. Αντίθεση με αυτά τα παιδιά που ό,τι δούνε ή υποτίθεται δούνε, κατηγορούν εμένα γιατί τα βολεύει να χαλάσει εικόνα του Περιστερά, του μεγαλύτερου καναλιού Φάρμα. Σε βολεύει όταν ένας ανώτερος του YouTube έχει κακή εικόνα, γιατί λες θα πέσει αυτός. Θα πέσει και θα αναδειχθούμε εμείς. Ναι, μόνο που εκεί που έχεις ο Περιστεράς φυτρώσαν αυτά. Που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα αναδειχθεί κάτι που είναι από μίμηση. Τέλος πάντων, ήταν ένα περιστατικό γέλιο δέστατο και πολύ παιδιάστικο, θέλω να πω.
Αν και προσπάθησε να ελιχθεί λίγο έτσι πονηρά, όπως είπα, είχε χρησιμοποιήσει ψεύτικο προφίλ. Μετά εμφανίστηκε και το αυθεντικό προφίλ με το όνομα Αναστάσης Φάρμ και έλεγε κάτω: «Παιδιά, εγώ δεν είμαι αυτός». Τώρα δεν ξέρουμε, όπως είπα. Δεν έχω αποδείξεις. Δεν το έχω ψάξει τόσο για να δω ποιος είναι πίσω από το προφίλ. Αλλά ναι, άμα θέλω, μπορώ να το κάνω. Βέβαια, τώρα δεν υπάρχει ούτε προφίλ. Ούτε βίντεο εννοείται. Όλα αυτά κατεβήκανε. Ένα μηνυματάκι έστειλα εγώ και αμέσως όλα πέσανε. Ούτε προφίλ υπάρχει ούτε βίντεο. Και να έρθω εδώ τώρα, σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, μαϊμούδες, πίθηκοι, ψεύτικα προφίλ και ό,τι έχετε και δεν έχετε. Εδώ δεν είναι ένα μικρό παιδικό κανάλι σαν τα δικά σας, άμα μιλάμε για μικρά καναλάκια. Ούτε είμαι ένα ψεύτικο προφίλ, άμα μιλάμε έστω για έναν τύπο που ήθελε να κάνει έτσι, για πλάκα, ας πούμε, ένα ψεύτικο προφίλ. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι ένας μικρός στο YouTube. Είμαι μεγάλο κανάλι. Το YouTube με αναγνωρίζει. Έχω μέσα με το YouTube, έχω κονέ με το YouTube και μπορώ να έχω και με άλλους κονέ. Μπορώ όποτε θέλω να βρω έναν να χακάρει και να βρει ποιος κρύβεται πίσω από τα ψεύτικα προφίλ. Και τότε θα πάθετε πολύ μεγαλύτερη ζημιά από όταν σας κατεβάσω το βίντεο. Δεν είμαι, όπως έχω πει, τυχαίος. Το είπα και πριν, έχω πολλά άτομα γύρω από μένα που δουλεύουν, παρακολουθούν και λειτουργούν για μένα. Γι' αυτό μια προειδοποίηση και, άμα θέλετε πιο βαριά λέξη, απειλή, εδώ δεν περνάνε αυτά. Μπορώ να κατεβάσω όλα τα βίντεο που θα κάνετε. Μπορώ, άμα θέλω, και να βρω και ποιοι είσαστε και τότε είναι που θα κλαίτε. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κήρυξη πόλεμο απέναντι σε κανέναν. Αυτοί έχουν κήρυξη πόλεμο σε μένα. Και τώρα ξέρω ότι βλέπουν το βίντεο μου και σκάνε από το κακό τους. Όμως εγώ σας λέω, δεν έχω όρεξη να κάνω πόλεμο με παιδάκια. Και καλό είναι να μεγαλώσετε και να οριμάσετε. Γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς είσαστε κάπου στο γυμνάσιο. Μεγαλώνετε, δεν μπορεί να πάτε λύκειο και μετά πανεπιστήμιο και να τρώγεστε με τον Περιστέρα επειδή είναι καλύτερος. Λοιπόν, βάλτε μυαλό, σταματήστε να κάνετε μυθοπλασίες για μένα. Και εννοείται, άμα υπάρχει κάποιος εκεί έξω που σας πειράζει, σας ενοχλεί, σας κλέβει τα βίντεο, δεν σημαίνει ότι είμαι εγώ επειδή σας βολεύει να το πιστεύετε. Ελπίζω να είμαι κατανοητός, να σοπάσετε και να σκάσετε και να ασχοληθείτε με τη δικιά σας ζωή και όχι με τους άλλους που δεν σας έχουν κάνει και τίποτα. Και αν ποτέ βρείτε αληθινές αποδείξεις ότι είμαι εγώ όλα αυτά που λέτε, τι να πω, πείτε και κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά μέχρι τότε, φερμουάρ το στόμα, φερμουάρ και το YouTube και κοιτάτε τη δουλειά σας. Δεν ανοίγετε, δεν λέτε, δεν δείχνετε. Νομίζω και τα πιο χαζά παιδιά που με παρακολουθούν καταλαβαίνουν ποια είναι η θέση μου και ποια είναι η δική τους θέση. Είμαι ένα μεγάλο κανάλι, έχω αναγνωριστεί από το YouTube, με έχει αναγνωρίσει και είναι με το μέρος μου. Και το YouTube και πόσοι άλλοι από πίσω. Λοιπόν, δεν έχει νόημα ο πόλεμος μαζί μου. Χωρίς καν αποδείξεις, εννοείται. Γιατί έτσι κι ανοίξω εγώ πόλεμο, τότε θα τρέχετε και δεν θα κρυφτείτε. Γιατί και πέρυσι, βασιλικός πίθηκος με επιτέθηκε. Πολλοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε και τρέχει και δεν φτάνει ακόμα άμα ακούει το όνομά μου. Πόσο μάλλον τα παιδάκια, που είσαστε και παιδάκια, κρίμα να μπλέξετε με τον νόμο και όλα αυτά. Εγώ σας το λέω φιλικά, μην ασχολείστε μαζί μου, μην με τσιγκλάτε. Υπομονή κάνω επειδή είσαστε παιδάκια. Όμως, άμα ήσασταν ενήλικοι, όπως ο περσινός αντίπαλος, δεν θα σας τη χάριζα και θα τρέχατε και δεν θα φτάνατε. Όμως είσαστε παιδάκια και το χειρίζουμε πιο ομαλά. Το πράγμα. Μπορώ να το χειριστώ και πιο σοβαρά, νομικά, άνομα, με όποιον τρόπο θέλω. Αλλά είσαστε παιδάκια και κάνω πιο τυπικές διαδικασίες και απροσωπαίων απλώς καταργώ βίντεο και προφίλ. Λοιπόν, αυτό πάνω κάτω το βίντεο. Ελπίζω να ήμουν κατανοητός. Όπως είπα, δεν έχετε αποδείξεις, δεν έχετε τίποτα. Δεν είναι σοφό να ασχολείστε μαζί μου. Δεν με ξέρετε και ούτε ξέρετε που μπορώ να φτάσω άμα νιώσω ότι αδικηθώ. Ή απλώς άμα νιώσω ότι κάποιος με απειλεί χωρίς να μου κάνει καν τίποτα. Μόνο μια υποψία να μου δώσει ότι έχει σκοπό να κάνει, δεν ξέρετε τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, όπως είπα, φιλική προειδοποίηση. Κοιτάξτε τη δουλειά σας, τα κανάλια σας, κοιτάξτε εσείς να βελτιωθείτε σαν άνθρωποι και αφήστε εμένα και όποιον άλλον δεν χωνεύεται στην ησυχία του. Γιατί εδώ δεν πέραν αυτά. Δεν είμαι παιδικό κανάλι, ξέρω πώς θα χειριστώ τα πράγματα, έχω πολλά μέσα, όπως είπα, και ανθρώπους και YouTube και τα πάντα με το μέρος μου. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Ναι, ακόμα μια φορά ήταν ένα λίγο άσχετο βίντεο από ζώα, αλλά πιστεύω πολύ σοβαρό βίντεο. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί και σε έναν από εσάς μια μέρα. Είτε είσαστε παιδάκια και γίνετε μεγάλοι σοβαροί YouTuber, ή είσαστε ήδη μεγάλοι σοβαροί YouTuber. Δεν ξέρω και ποιος με βλέπει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μην ασχολείστε με ξένο κόσμο που δεν σας έχει κάνει τίποτα. Ασχοληθείτε με τη ζωή σας και την πάρτι σας. Να δείτε ότι θα είναι καλύτερα έτσι. Για όλους μας. Αυτό λοιπόν, ένα μήνυμα από μένα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.